Άλλη μια μέρα στο γήπεδο του Νταλού στο 6x6 για έναν ακόμα αγώνα του πρωταθλήματος του σημερινού με τη θερμοκρασία να είναι στους 5-4 βαθμούς Κελσίου. Ο αγώνας διεξάγεται με τους Βολταρέν εναντίον των Drink Team και με την εκτέλεση του Φάουλ, το οποίο ήταν πάρα πολύ καλά από τον Μίτσι, ο Δασόπουλος και ο Ξεκόνερ όμως κάνουν απλά καθυστερημένα, αρκετά καθυστερημένα. Ο Μίτσος, ο Δημήτρης, συγγνώμη, ψηλά, πολύ καλή ενέργεια. Και στον αγώνα, ο Δημητρούλας κάνει το σουτ, καλό. Δημήτρης, για το... για λίγο. Άμα είχε φύγει για τον λίγο πιο νωρίς θα το είχε δώσει την μπάσα και θα είχε γίνει καλή φάση. Να τώρα ο Δημήτρης με προσποίηση πολύ καλή, δεν μπορούσε να κρεμάσει. Σιδωνόπουλος, πολύ ωραία η πάσα για τον Μάκα, ο οποίος κρατάει, δεν έχει χρόνο, δεν έχει παίχτη να δώσει την μπάλα. Ωραίο το κοντρόλ, το σουτ, μέσα. Εκτέλεσε τον Μάριο, μέσα από τα πόλους πέρασε η μπάλα. Πάρα πολύ καλό σουτ και γκολ από τον Καράπα. Το σουτ του Καράπα πάρα πολύ καλό. Τούλας, βρεθήκαν εκεί πέρα με τον ο Δημήτρης, άφησε την μπάλα για τον Χιλιντονόπουλο, την ξαναπήγε, την ξαναπιάσει, την ξανάφησε. Την ξανάπιασε, την έβαλε out. Το σουτ του Νίκου, τον Τασόπουλο και το, η δεύτερη προσπάθεια του Δημήτρη. Out και κατέληξε. Μακάς θα κάνει το σουτ. Ο Μάριος αποκρούει. Πολύ καλές πασούλες. Κατάμε. Λάθος το βιβλίο. Ήταν πολύ καλή η πάσα για τον η σκέψη του βασικά για τον Καράβαπα, αλλά δεν έκανε καλή πάσα. Δημήτρη στο σουτ. Μαζεύει ο Τασόπουλος και γρήγορα επαναφέρει στον Χιλιδονόπουλο. Μάκας περνάει πολύ καλά, θα κάνει το σουτ, ο Μάριος μπλοκάρει και διώχνει σε κόρνερ. Λάθος του Γουλίτσα, πάλι στην πάσα. Το σουτ στον Τασόπουλο με δεύτερη ενέργεια σταματάει την μπάλα. Νικός για τον Αντώνη, πολύ καλό το πάσα για τον Δημήτρη, το σουτ μπλοκάρει αν είναι δυνατόν. Χελιδονόπουλος, έχει χώρο το σουτ, πολύ καλό. Είχε βγει λάθος του Νίκου, το σουτ του Χελιδονόπουλου, καλό. Ο Μάριος όμως, όντας πραγματικά ένας τρομερός φύλακας του τέρματος, μεγάλη παλιά για τον Δημήτρη, κάνει το κοντρόλ, βγάζει για τον Γιάννη και περνάει την μπάλα στα δίκτυα, το ισοφάριση ήρθε στα τελευταία λεπτά του Ράπαπας. Πολύ καλά, θα κάνει το σουτ, γκολ. Δεύτερη φορά χρήζεται σκόρ ο Καράπαπας. Χιλιδονόπουλος για τον Μάκα, μέσα στο τέρμα στην κυριολεξία δοκάρι. Γουλίτσας, Χιλιδονόπουλος, πάλι Γουλίτσας Μάκας, Γουλίτσας Χιλιδονόπουλος, το τρίτο γκολ. 3-1 και η λήξη του αγώνα.